δηλαδή πως θα κάνεις βίντεο και ναι. Κανάλι. Ας πούμε, για πες ένα παιχνίδι που θα παίζεις το κανάλι σου. Δεν ξέρω παιχνίδια. Πώς δεν ξέρεις, αφού παίζεις κάποια παιχνίδια. Ναι, αλλά θέλω να παίζω άλλο παιχνίδια. Ένα που θα παίζεις τώρα, θες να παίζεις τότε. Ναι. Κανένα από αυτά που παίζεις τώρα δεν θες τότε να παίζεις. Δεν ξέρω. Lego. Νομίζω. Άλλαξες, θέλω. Τώρα που δεν μας ακούν τα παιδιά, θέλω να μου πεις πώς πιστεύεις θα λένε το κανάλι σου. Δεν ξέρω. Σκέψου κάτι τώρα και πες μου. Δεν ξέρω. Δεν τραβάω βίντεο τώρα, απλά βάζω καθρέφτη. Ξέρω πώς τραβάς βίντεο, κοίτα. Από πού το καταλαβαίνεις? Από το φωτάκι που ανάβει. Α, με κατάλαβες. Θα κάνεις και εσύ τέτοια βίντεο με vlog που θα ανοίγεις την κάμερα και θα μιλάς. Τι? Λέω, θα κάνεις και εσύ vlog. Τι είναι αυτό? Αυτό που κάνω τώρα που ανοίγεις την κάμερα και μιλάς έτσι. Τι λες, τι θες να πεις? Αυτό που κάνεις τώρα σε μένα. Αυτό που κάνουμε τώρα, ναι. Που έχω την κάμερα εδώ και εμείς μιλάμε. Θα κάνεις και εσύ τέτοια, λέω. Όχι. Γιατί, μόνο με παιχνίδια. Μόνο βίντεο θα κάνεις. Ναι, και αυτό βίντεο είναι. Το ξέρω. Είσαι μόνο με παιχνίδια, δεν κάνεις. Ναι. Ναι, αλλά δεν μου λες που θα λένε το κανάλι σου και ανησυχώ. Δεν ξέρω. PC Razer. Μόνο Razer να παίρνετε, παιδιά. Δεν είναι σπονσόρας, απλά το λέω έτσι. Ναι, ρε. Άλτσα. Όχι, βίντεο για το vlog. Θα σας δείξω το vlog, να γίνεις διάσημος. Όχι. Να σου. Όχι. Ρε, Ελένη. Κλείς την κάμερα, Ελένη. Αυτό πρέπει να είναι καλό το τέτοιο. Το πάρουμε. Πώς σου κάνει. Μου κάνει κάτω από 3.000 το παίρνεις. Μα ρε, ξέρεις τι είναι. Κάνε το ίσιο. Ναι, ξέρεις τι είναι. Το βάζεις και παίρνεις μαζί στο PlayStation. Τι καταγάμισε. Ναι, αλλά είναι πολύ τέτοιο. Πόσο κάνει. 400. Είναι κάτω από 3.000. 400 χωρίς το PS4 προφανώς. Ναι. Δεν θα ξέρω το PS4. Πάρτε ζήτηση. Λοιπόν, τώρα θα πλέξω ένα από αυτά τα παιχνίδια και θα το αγοράσω. Θα πλέξω ένα από αυτά και θα το αγοράσω τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά θα αγοράσω χωρίς λεφτά. Οκ. Αν δεν το αγοράσει, το πάρει. Θα το. Κοίταξε, θα το συλλέξω. Η πέλφα εκεί στη γωνία είναι. Η πέλφα εδώ στη γωνία είναι. Τα μελακέρδα. Να, μια πέλφα. Ατήλα. Σόγκαν. Ξέχασα ένα τάφλα, μαλάκα. Ναι. Παπαστόλη, βγήκε το καινούριο FIFA, μαλάκα. Say no more. Περίμενε εκεί. Δεν περίμενα εδώ. Έρχομαι. Κάτω από 10 έχει. Καινούριο NBA Live. Το καινούριο είναι, μαλάκα. Τι λες τώρα. Πω πω. Καλά, πώς γίνεται να υπάρχει NBA Live 10 να υπάρχουν 7 άτομα στον κόσμο. Πώς γίνεται να υπάρχει FIFA 9 να υπάρχουν 7 άτομα στον κόσμο, ρε μαλάκα. Εδώ έχει ένα παιχνίδι που δεν το θέλω καθόλου. Αλλά δεν ξέρω ποιος το παίζει αυτό. Αλλά να πάει να πεθάνει. Που δεν θα ζούμε και από μέσα. Δεν πούμε μέσα. Από τα βουπού, ο οποίος με τα λεφτά του τάτη ρίχνει όλα τα λαϊκά κοράσια. Καλησπέρα στο κοινό μου. Είμαστε εδώ σήμερα στην πλατεία Οντεών. Είχα πει χθες λοιπόν πως χθες θα έπαιρνα κάτι το απόγευμα και όντως το πήρα. Το σκέφτηκα λίγο αν θα πρέπει να το δείξω στο YouTube, αλλά μετά σκέφτηκα ότι εντάξει ρε παιδί μου, ήδη τα έδειξα. Πως εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι. Κοίταξε. Δεν θέλω να το διαφημίσω και να σου πω να το κάνω, αλλά εφόσον ήταν κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσω στην καθημερινότητά μου, γιατί έχει φάση στην ουσία, γι' αυτό το πήρα. Είπα να το δείξω εγώ και να σου πω το πήρα. Πήρα αυτό. Αυτό είναι ένα vape, ηλεκτρονικό τσιγάρο, τέλος πάντων, όπως θέλετε να το πείτε. Το οποίο μπορεί κάποιο να πέσει ένα comment. Τι κάνει, ρε μάλλον, καπνίζει. Δεν καπνίζω. Αυτό είναι vape. Στην ουσία βγάζει ατμό. Δεν καπνίζει, ατμίζει στην ουσία. Βγάζει ατμό, θα σα δείξω λίγο πώς είναι. Δεν λέω να πάρετε προφανώς. Αν είστε κάτω από 18, μην πάρετε, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει άλλα βραβερά πράγματα μέσα. Εκτός από. Έχει την απλά ατμό, έχει σίγουρα και άλλα βραβερά πράγματα μέσα, τα οποία δεν είναι καλά για την υγεία προφανώς. Γιατί όπως και να το κάνεις, παίρνεις κάτι μέσα σου, το οποίο κάτι είναι κάτι. Αλλά σίγουρα δεν είναι τσιγάρο, ωραία. Το συγκεκριμένο που πήρα δεν έχει νικοτίνη η γεύση που πήρα. Μπορείς να βάλεις και με νικοτίνη αν θέλεις, αλλά εντάξει, εγώ δεν ήθελα και ούτε εσύ μη βάλετε. Ξέρω εγώ το πήρα για την πλάκα και πάντα θα βάλω νικοτίνη, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει δεν θέλω να κόψω το κάπνισμα γιατί δεν κάπνισα στην ουσία. Απλά αυτό ήθελα να το πάρω για να
κάνω vape. Στην ουσία για να βγάζω ατμούς από το στόμα μου. Και έχει πλάκα, ξέρω εγώ, έχει και ωραία γεύση. Πήρα γεύση ροδάκινο, που είναι πολύ ωραία γεύση. Είναι έτσι, ωραία, έτσι, δροσιστική. Έτσι. Σου αφήνει μια ωραία γεύση στο στόμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πάρω. Να έχω έτσι μια ωραία γεύση στο στόμα μου, ξέρω εγώ, και να βγάζω ατμούς. Και βγάζει ατμό. Κατάλαβες. Δεν είναι. Εντάξει. Μπορεί κάποιοι να πέσουν πολύ άσχημα σχόλια σε φάση ρε μαλάκα, διαφημίζεις τσιγάρο. Αλλά ξαναλέω, είναι vape. Στην ουσία είναι ατμός. Είναι ατμοποιητής αυτό το πράγμα. Οπότε δεν διαφημίζω τσιγάρο και προφανώς δεν καπνίζω όπως είπα. Απλά αυτό είναι. Εντάξει, καταρχάς είμαι πάνω από 18 ώρα. Οπότε επιτρέπεται να κάνω κάτι τέτοιο νόμιμα. Okay. Δεν είχα κανένα θέμα. Και επίσης, ξαναλέω, δεν το διαφημίζω. Απλά είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσω στην καθημερινότητά μου και θα μου βλέπετε πολλές φορές να το κάνω στο vlog γιατί θα το έχω μαζί μου. Οπότε, ναι, είπα whatever. Δεν πειράζει, δεν θέλω να κρύβω τα πάντα στην ουσία από το YouTube. Okay. Δεν χρειάζεται να κρύβω τέτοια πράγματα. Απλά αυτό. Και εντάξει, το έχω ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί είναι η γεύση ροδάκι και είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Προφανώς και δεν θα έλεγα με τίποτα μην καπνίζετε κτλ. Εννοείται. Επίσης, κάτι τέτοιο, αν θέλετε να κάνετε μετά τα 18 σας, γιατί και πάλι ξαναλέω, δεν είναι τόσο βλαβερός το τσιγάρο, αλλά σίγουρα δεν είναι και το πιο υγιεινό. Okay. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα γούσταρα να τα βλέπουν οι γονείς να τα κάνετε στα 13 και τα 14 σας. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρω αν περάσετε 18 και γουστάρετε έτσι για την πλάκα να πάρετε ένα τέτοιο. Έχει τη φάση του. Είναι ωραίο, ξέρω. Είχα πιστεί να το πάρω εδώ καιρό, γιατί έχει τη φάση του αυτό. Και ναι, αυτό μου ωραία. Αυτά. Θα πούμε μάλλον μπορεί και πιο μετά. Μπορεί και αύριο ξανά, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί καταρχάς την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε, τη Δευτέρα στην ουσία, χτύπησαμε 35.000 subscribers. Το οποίο ήταν ένα achievement. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και επίσης το κανάλι τελευταία βλέπει τεράστιο growth. Μπήκε και άλλο βίντεο στα trending, αυτό που έκανε ο Μίτσος με το Lego Star Wars γενικώς. Γίνεται ένας χαμούλης τελευταία στο κανάλι. Που πραγματικά το λατρεύω. Είναι απίστευτο, είναι πολύ ωραίο. Αυτή τη στιγμή πονάει το κεφάλι τέρμα, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστώ. Τα πούμε και πιο μετά σίγουρα. Γεια σας. Άλεξ, κάνω αυτό που ζήτησες πριν. Κάνεις vlogger, μάλλον. Ναι, δεν φαίνεται. Θες να φανείς. Έλα πάνε και είναι στη λάμπα, ρε μαλακά. Σίγουρα. Να κάνουμε κολοδάχτυλο στους φάνους σου. Ναι. Περίμενε να έρθει κοντά για να φαίνεται. Δεν έχεις φανεί. Βαγγέλης, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Το γλέντι σχεδόν τελειώσε. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Και είπα να αλλάξω εδώ πέρα σε ένα μπαλκόνι που έχει εδώ. Είμαστε στην ταράτσα τόση ώρα, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κάτι από πριν που έβαλα ένα μικρό, πολύ μικρό vlog. Και ναι, αυτό. Ή πιάμε λίγες μπύρες, ή φάγαμε λίγα κρέατα και πατάτες και πράγματα. Ακούσαμε λίγο ύπο και light τέτοια πράγματα. Και τώρα εγώ αράζω, περιμένω το άλλο να κατουρίσει. Έχουν μείνει άλλες 6-7 μπύρες, δεν νομίζω να τις πιούμε, πιούμε άλλες 2-3. Και μετά πάω σπίτι μάλλον, όχι μάλλον, θα πάω σίγουρα. Και πω, έχει πολύ ωραία θέα από εδώ πάνω, λοιπόν. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ άσχημα. Έχω αρχίσει να εκτιμάω πλέον τα ωραία τοπία και έτσι. Δεν ξέρω, παλιά ήμουν στα αρχίδια μου, αλλά τώρα πλέον μου αρέσει να έχω έτσι ωραία θέα, ρε φίλε. Δες εδώ βλέπεις, ρε φίλε, όλη τη Θεσσαλονίκη, από εκεί είναι Θεσσαλονίκη. Βλέπεις και όλη τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί πίσω είναι το αεροδρόμιο. Είναι τόσο όμορφο. Και αυτά. Σε 6 μέρες πάμε σκιάθο. Έχω ετοιμάσει κάποια βίντεο για όταν θα λείπω. Αύριο που γυρνάει και ο αδερφός μου, έχουν πάει στο εξωτερικό με τον πατέρα μου. Θα κάνω κάποια βίντεο μαζί του για να έχουμε όσο όλα λείπω. Έχω κανονίσει και ένα collab με τον αδερφό μου και μια κοπέλα για να κάνουν μαζί μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι στην ηλικία του κάπου εκεί πρέπει να κάνουν μαζί ένα βίντεο. Και θα παιχτούν πράγματα διάφορα αφού γυρίσω και τα λοιπά και όσο είμαι εκεί. Έχω ετοιμάσει βίντεο σήμερα, έκανα 4 βίντεο, 5, πολύ πράγμα. Τα άλλη φάση είναι εδώ πάνω, φίλε. Ουστάρω το, τη φάση. Αυτά λοιπόν. Δεν νομίζω να τα ξαναπούμε σήμερα, οπότε τα λέμε πάλι αύριο ή μεθαύριο ή οτιδήποτε.
Αυτά. Τα λέμε. Yeah. Είναι η μέρα Πέμπτη. Και πεινάω φουλ, δεν έχει τίποτα σπίτι και πάνω πάρω παχωτό. Για να χορτάσω λίγο να πάω κάτι. Είμαι με νέο outfit. Το οποίο έκανα ψωνιά χθες και το πήρα. Για να είμαι έτοιμος για το καλοκαίρι. Για τη σκιάθα και γενικώς για οτιδήποτε άλλο. Έκανα αυτή λίγα ψωνιά. Ναι. Ναι, αυτά βασικά. Την πήρα λίγο μεγάλα σύντομα, την πήρα large, πέρα την πάρω μικρή. Μου είναι λίγο φόρεμα. Αλλά δεν πειράζει, ρε. Πάω τώρα λοιπόν να πάρω λίγο παγωτάκι, γιατί πραγματικά πεινά όσο δεν πάει και δεν έχει να φάω τίποτα. Έχω εξαντλήσει τα πάντα που μπορεί να έχει σπίτι. Και εντάξει, θα κάνω τώρα στην ουσία 15 λεπτά πηγαίνω ένα πράγμα να πάρω παγωτό, αλλά δεν πειράζει. Worth. Είμαι γενικώς μόνο σπίτι αυτές τις μέρες, οπότε παίζουν τέτοια θέματα. Και αυτή τη στιγμή χωρίς λεφτά. Έχω μόνο αυτά τα 2 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω και πώς μπορεί να πεθάνω. Σήμερα έχω γυρίσει ήδη 2 βίντεο και είναι μεσημέρι. Και ήδη νιώθω κουρασμένος, ρε φίλε. Δηλαδή, έτσι μπορεί κάποιοι οποίοι δεν κάνουν το συντατικό YouTube, όπως μη έχετε κάνει κτλ. Ή όσοι δεν έχετε κάνει καν. Με θεωρείτε πως είναι πολύ εύκολο να βγάλεις πολλά βίντεο την μέρα και να λέτε εντάξει, πόσο περίμενα μια ώρα το βίντεο. Θα μένω ότι στην ουσία δεν μπορείς να κάνεις πολλά βίντεο συνεχόμενα, ρε, δεν γίνεται. Γιατί σιγά σιγά αρχίζεις και χάνεις έμπνευση, αρχίζεις και χάνεις τον ενθουσιασμό και μετά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τραβήξεις άλλο βίντεο. Και επίσης εγώ για να κάνω βίντεο πρέπει να είμαι σε τέλεια κατάσταση, πρέπει να μην πεινάω, να μην κρυώνω, να μην ζεσταίνομαι, πρέπει να είμαι τέλεια, ρε. Για να μπορέσω να γυρίσω βίντεο κανονικά. Οπότε τώρα δεν θα μπορούσα να κάνω άλλο βίντεο και πρέπει να κάνω κι άλλο γιατί αλλιώς δεν θα προλάβω. Να βγάλω αρκετά στον άχο για όλες τις μέρες που θα λείπω. Ελπίζω να τα καταφέρω, αλλά έχουν μείνει πολλά ακόμα. Πόσα μένουν τώρα. Έχουμε 2-3 μήνες. Σύνολο από εδώ και πέρα πρέπει να ετοιμάσω 16 βίντεο. Και τα 16 έχω ετοιμάσει τα 3-4 για τις επόμενες μέρες. Οπότε μένουν άλλα 12 βίντεο πρέπει να κάνω. Προσπαθώ να κάνω σήμερα άλλα 2 σίγουρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Απλά βλέπω ότι λιγοστεύουν οι μέρες και έχει φτάσει Πέμπτη, δηλαδή έχω τώρα ό,τι κάνω σήμερα, αύριο, το Σαββατοκύριακο και μετά μόνο Δευτέρα. Γιατί Τρίτη δεν θα ασχοληθώ με βίντεο, τελευταία μέρα. Οπότε στην ουσία 5 μέρες δεν πάω άλλα 12 βίντεο. Άρα πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να κάνω σίγουρα 2 ακόμα. Για τις άλλες μέρες να κάνω από 3 να βγει το πρόγραμμα και να προλάβω να το ετοιμάσω. Οπότε αυτά τα πούμε πιο μετά. Γεια σας. Πήρα μόνο. This is the real shit, man. Έχω βάλει νουτέλα και από κάτω ένα που λέγεται motion. Που είναι σαν το χυμό το motion. Είναι πολύ καλό. Θα χορτάσω λίγο και θα κάνω βίντεο. Θα παίξω ένα CSGO. Έχω να παίξω. Θα παίξω CSGO 10 μέρες. Και επειδή μετά θα λείπω κιόλας και θα παίζω, πρέπει να παίξω λίγο τώρα. Μπας και ανέβω κανένα ραγκάκι. Αυτά, θα πούμε μάλλον αύριο. Γιατί θα πούμε αύριο. Και μετά την επόμενη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα. Ναι, την άλλη Δευτέρα. Λογικά θα έχει κενό από βίντεο. Θα βάλω κάτι άλλο αντί για το Corpus Vlog. Γιατί δεν θα μπορώ να το ανεβάσω. Να το κάνω ήδη για να το ανεβάσω. Από εκεί που θα είμαι. Και θα λείπω, θα είμαι στη Σκιάθο. Άρα θα ετοιμάσω ένα άλλο βίντεο για την ημέρα. Ή θα έχει κενό. Θα δούμε. Θα λοιπόν, θα λέμε. Γεια σας. Ο χρωμαλάκα μας άνοιξε αυτό. Ο χρωμαλάκα χάρη. Μας τα βάλε, μην το χρωμαλάκα. Μην παπαράτσι, φύγετε. Η μέρα Σάββατο σήμερα, τελευταία μέρα για το Corpus Vlog. Γιατί αύριο θέλω να κάνω edit και τα λοιπά πολλά βίντεο, οπότε δεν θα γυρίσω αύριο. Οπότε σήμερα κλείνουμε το Corpus Vlog, είναι η μέρα Σάββατο. Είμαι σχεδόν έτοιμος για σκιάθο και για όλα τα άλλα. Επίσης έμαθα ότι μετά θα πάω με τους γονείς μου για κάποιες μέρες, τέλος πάντων άλλες διακοπές, οπότε θα είναι για παραπάνω μέρες τα λίγο. Οπότε πρέπει να κάνω να ετοιμάσω παραπάνω βίντεο στις 3 μέρες που μου μείναν. Θα είναι πολύ δικουραστικό, έχω ήδη ετοιμάσει πάρα πολλά βίντεο, έχω πεθάνει. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε την εβδομάδα. Την άλλη Δευτέρα θα γίνει ένα πολύ ιδιαίτερο καρπούς στο vlog, θα το δείτε. Βασικά δεν θα είναι καρπούς στο vlog, θα είναι απλά κάτι περίεργο, θα το δείτε. Θα τους ετοιμάσω πολλά βίντεο, έχω ρίξει πολλή δουλειά, αλλά την παλεύω. Αυτά.
Τα πούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και μαζί μου σε αυτό το κρυψοβλόγγι. Το προηγούμενο κρυψοβλόγγι έσπασε ρεκόρ σε views. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη του τελευταίου καιρό. Είναι απίστευτη. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν. Γεια σας. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως, ρε φιλέ. Ρε, πάρα πολύ σου λέω. Σήμερα δεν θα κοιμήσω βλόγγι όπως σταματήσα χθες για να κάνω edit, αλλά το προσθέτω αυτό για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μόλις τελειώσα όλα τα vlogs για όλες τις μέρες που θα λείπω σκιάθω και μετά για λίγες ακόμα μέρες. Όλα τα vlogs, όλα τα βίντεο. Έχω ετοιμάσει δηλαδή 15 βίντεο αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμα στο YouTube, είναι private. Τα 3 θα μπουν πριν να πάω εκεί και τα άλλα 12 είναι για μετά. Έχω πεθάνει μόλις τώρα, γύρισα 3 συνεχόμενα Castaway. Και ήταν τα τελευταία βίντεο που μου μένουν για να τελειώσουμε όλα τα βίντεο. Νιώθω πραγματικά αρκετά κουρασμένος, αλλά και πάλι εντάξει, δεν είναι και κάτι. Πιο πολύ θα είναι μετά που θα πρέπει να κάνω όλα αυτά edit, γιατί έχω γύρω στα 7-8 βίντεο. Τα οποία τα έχω κάνει record και δεν τα έχω κάνει edit και θα πρέπει να τα κάνω σήμερα. Ώστε από αύριο να κάνω τα επόμενα βίντεο που θα χρειάζομαι. Ωπ, μαλάκα. Πολλά βίντεο. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το κορπιζο vlog. Είναι όλα έτοιμα. Φεύγω Τετάρτη σκιάθω. Έχω ετοιμάσει όλα τα βίντεο για εσάς. Είναι έτοιμα όλα. Από Τετάρτη μέχρι και την άλλη Κυριακή είναι όλα έτοιμα τα βίντεο. 12 βίντεο. Και μετά θα κανονίσω πάλι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και κάνε ένα like αν σου άρεσε το βίντεο, ρε φίλε, και να με υποστηρίξει όλη την προσπάθεια που έκανα. Έριξα πολύ προσπάθεια, ρε φίλε, για να το κάνω όλο αυτό. Κάνε ένα like, λίγη υποστήριξη, αδερφέ, να είσαι καλά.